8 και 20 είναι η ώρα. Είμαστε εδώ ζωντανά στο Μέγκα, Σάββατο πρωί. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα. Μητσοτάκη, καλή επιτυχία να σε, να σε ευχηθούμε. Έκλεισε η διαδικασία. Ο πρώτος υποψήφιος, έτσι, που έθεσε υποψηφιότητα, είναι εδώ μαζί μας. Ο πρώτος που ανακοίνωσε. Ο πρώτος που ανακοίνωσε. Του. Βέβαια, κύριε Μητσοτάκη, τώρα μπροστά στη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία, τι νόημα έχουν όλες αυτές οι ειδήσεις, έτσι, δεν είναι? Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Μπροστά σε αυτό που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω. Εγώ θεωρώ ότι, για να κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενο βίντεο, ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι να μπορεί να σταθεί και με απόλυτη επάρκεια στο εξωτερικό. Βέβαια. Διότι είχαμε την πολύ πρόσφατη. Την πολύ πρόσφατη τραυματική εμπειρία της παρουσίας του κ. Τσίπρα στην Αμερική, η οποία δεν νομίζω ότι μας έκανε να αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι ως Έλληνες. Άρα, καλώς κάνετε αυτή τη σύνδεση με το τι συμβαίνει εκτός των τυχών. Όταν ανοίξει αυτό το παράθυρο στον κόσμο και βλέπει το τι ακριβώς συμβαίνει και τι απασχολεί τον υπόλοιπο κόσμο. Και βλέπεις, ας πούμε, εμείς με τι ασχολούμαστε. Εάν ο Άδωνης άργησε 4 λεφτά ή 5 λεφτά και αν τον ακυρώσουμε, αν θα μπει στη μάχη της διαδοχής και τα λοιπά. Θα προτιμούσα λοιπόν το ζήτημα του Αδώνιδος να λήξει με την απόφαση, προφανή απόφαση της ΚΕΦΕ να τον αποδεχθούμε ως συνυποψήφιο. Και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο, νομίζω. Τώρα μην κολλάμε. Ήταν τυπολατρεία, ήταν ανοησία, ήταν λάθος απόφαση. Ήταν μια απόφαση η οποία μπορεί να ήταν σωστή ως προς το απόλυτο πνεύμα του καταστατικού. Ήταν προφανώς εσφαλμένη πολιτικά. Μην το συζητήσουμε πολύ περισσότερο. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να συζητούν οι υποψήφοι αντί για τα μπορεί θέματα της διαδικασίας. Να σας πω, επειδή λένε ότι το καταστατικό είναι ένα νομικό κείμενο και είναι σοβαρό του κόμματος. Και μπορεί κάποιος να προσφύγει και να ακυρώσει. Εγώ πιστεύω ότι κανείς. Μπορεί με πολιτική απόφαση όλων των συνυποψηφίων ή του κόμματος να ξεπεραστεί. Είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρο τώρα, μην το συζητάμε πολύ περισσότερο. Αφού και οι τρεις συνυποψήφοι δεν έχουν αντίρρηση, άρα κανείς δεν πρόκειται να υποβάλει ένσταση για τη διαδικασία, για μένα το θέμα έχει κλείσει. Θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό να συζητούσαν οι συνυποψήφοι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές. Για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα. Άρα να ασχολούμαστε τώρα με τα διαδικαστικά. Ναι, θα το συζητήσουμε αρκεί να υπάρχει επαρκής χρόνος. Αυτό, για πείτε το τώρα. Οπότε πάμε στο δεύτερο. Ναι, πάμε στο δεύτερο. Πότε κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει η εκλογή του Προέδρου? Εγώ πρότεινα τη 15η Νοεμβρίου. 5 εβδομάδες από την ανακήρυξη των υποψηφιωτήτων. 1,5 μήνα από τώρα. Γιατί όχι? Το ΠΑΣΟΚ από την ανακοίνωση της πρόθεσης του κ. Βενιζέλου να αποχωρήσει μεσολάβησαν 4 μήνες. Οι εργατικοί έκαναν 4 μήνες να εκλέξουν καινούριο αρχηγό. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εξάλλου, ο κ. Μεϊμαράκης αυτή τη στιγμή, παρότι είναι υποψήφιος, ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν είναι ακέφαρο το κόμμα. Mm-hmm. Άρα δεν βλέπω καμία δυσκολία. Τώρα, γιατί. Μια φράση να πω μόνο, κύριε Τάκη. Εμείς θέλουμε να εμπλέξουμε την κοινωνία σε αυτή την υπόθεση. Εάν πρόκειται αυτή η εκλογή να είναι μια εκλογή των κλειστών μηχανισμών, να έρθουν μόνο τα κομματικά στελέχη να ψηφίσουν, τότε νομίζω ότι κάναμε τρύπα στο νερό. Εάν θέλουμε πραγματικά να απευθυνθούμε στους απλούς νεοδημοκράτες, να τους πούμε ότι αυτή η εκλογή σας αφορά προσωπικά, μπορείτε να συνδιαμορφώσετε το μέλλον αυτής της παράταξης, προφανώς χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν μιλάμε για μήνες, για κάποιες εβδομάδες μιλάμε. Μια και είπατε για τον κύριο Βενιζέλο, κύριε Μητσοτάκη, θυμήθηκα όλα αυτά που έγιναν στο ΠΑΣΟΚ το 2007, όταν οι δύο αρχηγοί υποψήφοι τότε έκαναν συγκεντρώσεις και ο ένας κατηγορούσε τον άλλο. Και αρχίζει να μου μυρίζει ότι κάτι τέτοιο ετοιμάζεται και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Μεϊμαράκη να ρίχνει βολές εναντίον σας και εναντίον του κύριου Τζιτζικώστα. Άκουσα εσάς να βγαίνετε την επόμενη μέρα και να λέτε και εγώ ήμουν πάντα στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω τον κύριο Γεωργιάδη και αυτόν σιγά σιγά να ρίχνει βολές. Ο κύριος Τζιτζικώστας εμφανίζεται ως ο εκπρόσωπος της νέας γενιάς. Θέλω να πω, μήπως δούμε κάτι αντίστοιχο? Όχι, και με το που θα φοντώσει η προεκλογική εκστρατεία, ο ένας αρχίζει να βρίζει τον άλλο? Δεν το πιστεύω και θα σας πω γιατί. Είναι φυσικό ο καθένας να θέλει να προβάλλει την δικιά του υποψηφιότητα, να ενισχύει τα θετικά, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Χτυπήματα κάτω από τη μέση δεν πρόκειται να υπάρξουν. Είστε βέβαιος? Είμαι απολύτως βέβαιος. Γι' αυτό στο κάτω-κάτω. Θα το τηρήσουν όλοι. Είμαι βέβαιος θα το τηρήσουν όλοι. Όλοι είμαστε στην ίδια πολιτική οικογένεια και σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη διαδικασία θα υπάρχει ένας νικητής και τρεις, καθώς φαίνεται, ιτημένοι. Θα πρέπει να υπάρχει μια δημόσια δέσμευση όλων όσων δεν κερδίσουν, ότι την επόμενη μέρα ενωμένοι θα στηρίξουν τον πρόεδρο, ο οποίος θα έχει εκλεγεί από την κοινωνία. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το απολύτως σαφές. Το λέω γιατί εσείς είστε και δύο έμπειροι και ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια προβληματική ιστορία. Ο νικητής πάντα διέγραφε τον ιτημένο. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Και πόσο μάλλον τώρα που τρεις εκπρόσωποι τουλάχιστον είναι από την επόμενη γενιά, από τη δικιά μας γενιά. Και ο Τζιτζικώστας στην ουσία είναι λίγο νεότερος, αλλά βασικά αντιπροσωπεύει. Ένα χτύπημα κατά από την πίστη που έχετε ο κ. Τζιτζικώστας
είναι ότι μέχρι το 19 δεν μπορεί να είναι στη Βουλή. Όχι, μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε τι είναι χτύπημα κάτω από τη μέση και τι δεν είναι. Αυτό είναι, δεν είναι θέμα. Το είπα και εγώ αυτό και δεν θεωρώ ότι είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Το γεγονός ότι εάν εκλεγεί ο κύριος Τζιτζικώστας θα υπάρχει μια διαρχία στη Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν πλεονέκτημα αυτό. Εγώ προσωπικά το θεωρώ μειονέκτημα. Αυτό δεν έχει χτύπημα κατά τη μέση. Δηλαδή, άλλο να είναι στη Βουλή ναι. και άλλο να είναι στη Βουλή. Να το εξηγήσουμε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδο και θα υπάρχει ένα αρχηγό ο οποίο δεν θα μπορεί να συμμετέχει. Στον προϋπολογισμό, α πούμε, δεν θα είναι ο αρχηγό του κόμματο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα. Κάποιο άλλο μπορεί να το θεωρήσει πλεονέκτημα. Mm-hmm. Να εξηγήσω γιατί λέτε, θεωρώ. Δηλαδή ότι οι μεγάλε μάχε είναι στη Βουλή από όπου θα απουσιάζει ο αρχηγό. Εγώ πιστεύω ότι οι μάχε τελικά δίνονται στη Βουλή και οι ηγέτε τελικά γίνονται και δημιουργούνται στη Βουλή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί έχουμε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Εάν είχαμε ένα προεδρικό σύστημα, όπως έχει η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και θα μπορούσε να υποστηριχθεί αυτή η διαρχία. Νομίζω ότι για μας είναι πρόβλημα. Αλλά δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Αυτό θα το κρίνουν οι νεοδημοκράτες. Ο κ. Τζιτζικώστας μπορεί να πει, έχει την επιχειρηματολογία του, ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά να παραθέσω τα αντικειμενικά δεδομένα. Αυτό πάντως σε καμία περίπτωση, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν λογίζεται ως χτύπημα κάτω από τη μέση. Και εμένα μπορούν να μου πούνε, ξέρεις και εσύ, ήσουν υπουργός. Άρα εγώ δεν θέλω κάποιον υπουργό. Μα ήμουν υπουργός, δεν θα το κρύψω. Θα υπερασπιστώ και το έργο μου και θα κάνω και την αυτοκριτική μου. Το χτύπημα κάτω από τη μέση για εσάς είναι ότι είστε το παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και σε αυτό εγώ έχω απαντήσει και απαντώ και πάλι ότι σέβομαι και τιμώ τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τον έβαλα να υπογράψει τελευταίος την υποψηφιότητά μου για συμβολικούς λόγους. Όχι γιατί θεωρώ τον εαυτό μου συνέχεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά διότι αυτό αισθανόμουν εγώ ότι έπρεπε να κάνω. Ωραία. Εγώ έχω αρκετά χρόνια στην πολιτική, έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις μαζί. Ξέρετε ότι το τελευταίο για το οποίο μπορώ να κατηγορηθώ είναι ότι δεν έχω τη δικιά μου γνώμη και τη δικιά μου άποψη. Ερώτημα. Μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, αλλά γνώμη και αυτόνομη πολιτική προσωπικότητα διαθέτω. Μήπως είναι χτύπημα αυτό που άκουσα να λέει χθες το βράδυ ο κ. Γιακουμάτος στην ΕΡΤ, που μέχρι τώρα το ακούγατε από τους αντιπάλους, ότι εμείς θέλουμε έναν αρχηγό να έχει κοινωνική ευαισθησία. Και όχι το Μητσοτάκη που πήγε στο Υπουργείο και απέλυσε τις καθαρίστριες και δημοσίους υπαλλήλους που θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και όχι να διώχνουμε από το δημόσιο κάποιον που είναι 50 χρονών. Αυτά όπως σας τα λέω τα είπε ο κ. Γιακουμάτος το βράδυ. Σεβαστή η άποψη του κ. Γιακουμάτου. Δεν συμφωνώ. Θυμίζω ότι ο κ. Γιακουμάτος ήταν και αυτός στην κυβερνητική πλειοψηφία η οποία τα ψήφισε όλα αυτά. Άρα είναι εύκολο να βγάζει κανείς την ουρά του απ' έξω. Όταν πήγε κάποιος να κάνει μια δύσκολη δουλειά, την οποία στο κάτω-κάτω, σας θυμίζω, τις απολύσεις δεν τις διαπραγματεύτηκα εγώ. Εγώ αγωνίστηκα να μην υπάρχουν άλλες απολύσεις. Τις έκανα με πολύ μεγάλη ψυχική δυσκολία, με πολύ μεγάλο προσωπικό και πολιτικό κόστος. Αλλά όταν τα κάναμε αυτά, όταν μιλούσα, ξέρετε, για εκείνη την εποχή και έλεγα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν μεταρρυθμίσεις και δεν αναφέρομαι στις απολύσεις, mm-hmm. αξιολόγηση, επίορκη, όλα αυτά τα οποία προσπαθούσα να κάνω και είχα πολύ λίγη στήριξη και μιλούσα τότε και έλεγα ότι κάποιοι κάνουν μεταρρυθμίσεις και κάποιοι είναι απ' έξω και πετροβολούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναφερόμουν. Και είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Εκείνη την εποχή, εάν μπορούσαμε να προχωρήσουμε τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όχι τις απολύσεις, πολύ πιο γρήγορα, η τύχη της κυβέρνησης εκείνης θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Μημαράκης έχει τοποθετηθεί το τελευταίο διάστημα. Γιατί μετά από μια εκλογική ήττα που ουσιαστικά αυτός παρέλαβε ένα κόμμα πολύ γρήγορα, μέσα σε 5-6 μήνες για να οργανωθεί και πήγε σε εκλογές. Γιατί πρέπει να αμφισβητηθεί ο κ. Μημαράκης και να μην είναι ο καταλληλότερος να συνεχίσει και να ανοίξει ένα θέμα ηγεσίας. Θέλω να πω, μήπως βιάζεστε. Μισό λεπτό. Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας την έδωσε ο ίδιος ο κ. Μημαράκης. Την πίεση που υπήρχε από κάτω. Πάντως από μένα δεν υπήρχε καμία πίεση. Υπήρχε μια συμφωνία. Όταν έχει χάσει με 7 μονάδες, δεν θα μπορούσε να σταθεί χωρίς μια ανανέωση. Υπήρχε μια συμφωνία του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία έλεγε ότι κάποια στιγμή, όταν ξεκαθαρίσουν τα πολιτικά δρόμενα, προφανώς όταν γίνουν εκλογές, αυτό εννοούσαμε τότε, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκλογή νέου αρχηγού. Και είναι λογικό. Ο κ. Μημαράκης έκανε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία. Τον στηρίξαμε όλοι. Αλλά δεν εκλέχτηκε με βάση το καταστατικό, διορίστηκε αρχηγός. Και στη συνέχεια τον στηρίξαμε όλοι για να πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να δώσουμε ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι καλώς ο κ. Μημαράκης άνοιξε το θέμα. Έχει κάθε δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Αντιπροσωπεύει, κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο και ο ίδιος λέει, μια σταθερή, μια σίγουρη λύση. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται περισσότερες ανατροπές. Πρέπει να πάρει περισσότερα ρίσκα.
διότι μπορεί η σταθερότητα να συνδεθεί και με τη στασιμότητα. Ο κύριος Μεϊμαράκης στην ομιλία του είπε, αναφερόμενο στο δικό σας σύνθημα «Να τα αλλάξω όλα», ότι αυτά είναι εύκολα συνθήματα που κάποιος τα λέει γιατί ηχούν καλά στα αυτιά, αλλά εγώ δεν είμαι υπέρ του να τα διαλύσουμε, είμαι υπέρ της σύνθεσης και του χτισήματος. Εγώ λοιπόν θέλω να μιλήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ παραδείγματος χάρη υπήρξα υπέρμαχος της διαδικασίας της ανοιχτής εκλογής. Ο κ. Μαράκης διαφωνούσε με αυτή τη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι όσο περισσότερο εμπλέκουμε την πραγματική κοινωνία στα του κόμματος, τόσο θα φέρουμε το κόμμα κοντά στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν λόγο και στην επιλογή των υποψηφίων. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να έχει θητεία, η οποία να επιβεβαιώνεται από το τακτικό συνέδριο. Επομένως, ας φύγουμε λίγο από τα τσιτάτα και από τα συνθήματα και ας ακούσουμε τις απόψεις των υποψηφίων επί συγκεκριμένων προτάσεων. Εγώ ξεδιπλώνω μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα για τη Νέα Δημοκρατία. Και ζητώ από όλους τους συνυποψήφιους να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων προτάσεων. Να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν, να προτείνουν άλλες λύσεις. Ξέρετε, σε αυτά πολλές φορές πάμε σε ένα πλεονασμό. Γιατί ο κ. Τζιτζικός σας είπε να ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά. Να το πούμε αυτό. Καλή ιδέα. Γιατί πρέπει να τα εξετάζουμε και λίγο στην λεπτομέρειά τους. Πολύ καλή ιδέα επί της αρχής η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξέρετε τι σημαίνει όμως στην πράξη. Ότι θα πρέπει όλοι όσοι ψηφίσουν ηλεκτρονικά πριν να ταυτοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Πώς θα το κάνουμε αυτό για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους? Φαντάζομαι ότι είναι παραλλήλως με την κανονική ψηφοφορία να γίνει και ηλεκτρονική, ως ένα δοκιμαστικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Να ανοίξτε ένα παραθυράκι εκεί στο site της Νέας Δημοκρατίας, να ταυτοποιείτε και μετά από το Facebook που μπορεί να διασταυρώνει την ταυτότητα του καθενός να ψηφίζεις. Επειδή χειρίστηκα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Υπουργείο, η ταυτοποίηση απαιτεί φυσική παρουσία. Άρα θα πρέπει να φέρουμε τον κόσμο κάπου, να του δώσουμε ένα password. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν? Λοιπόν, γιατί για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, αυτό, η Νέα Δημοκρατία. Σε 20 μέρες δεν μπορεί να γίνει. Σε 20 μέρες. Άρα εγώ δεν θα διαφωνήσω. Νέα Δημοκρατία. Όχι, πρέπει να πάει κάπου, σου λέει, να είναι. Δεν μπορεί να ψηφίζει από το σπίτι του. Δεν ψηφίζει από το σπίτι του, πώς θα. Δεν ξέρουμε ποιο ψηφίζει. Και πώς θα γραφτεί μέλος. Λοιπόν, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα. Τα μέλη του Facebook να ψηφίζει. Ξέρετε πολύ καλά. Εγώ χθε ξεκίνησα. Ο κύριος Τάξα τα είδε σίγουρα. Ξεκίνησα την καμπάνια μου με έναν διαδικτυακό διάλογο στο Facebook, όπου ζήτησα από φίλους 100 προτάσεις σε 100 λεπτά. Η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων που έλαβα από νέους ανθρώπους είναι προχώρα, εάν κερδίσεις, σε πολύ γενναία ανανέωση προσώπων και ιδεών. Αυτό εξέλαβα εγώ ως μήνυμα. Ερώτημα. Από τη νέα γενιά, και όχι μόνο, ότι στο Facebook δεν είναι μόνο η νέα γενιά, που μπήκαν στον κόπο να μου στείλουν τις παρατηρήσεις. Ερώτημα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το τρωτό σας σημείο, η αχίλιος πτέρνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια είναι, σε αυτή την προεκλογική κούρσα που θα τελειώσει τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου? Κοιτάξτε, σίγουρα θα κατηγορηθώ για την πολιτική την οποία άσκησα στο Υπουργείο. Εγώ έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Πιστεύω ότι έγιναν πολλά σωστά πράγματα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Κλήθηκα να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά στο ζήτημα των απολύσεων. Όπως σας είπα, ήταν πολύ δύσκολο για μένα, αλλά εγώ τουλάχιστον διαπραγματεύτηκα να μην γίνουν άλλες απολύσεις στο δημόσιο. Αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος που έδιωξα επίορκους και πάρα πολύ προβληματισμένους που ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος τους επέστρεψαν όταν τους είχαμε πει ακριβώς στη Βουλή ότι με αυτό το οποίο κάνουν θα επιστρέψουν όλοι οι επίορκοι πίσω. Άρα εγώ για το έργο μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Άλλο, εκτός από το έργο σας και την θητεία σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ζήτημα. Θα υπάρχει πάντα το ζήτημα του ονόματος και των τζακιών. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχω απαντήσει πολλές φορές. Ναι, θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε δεν ψηφίζω το Μητσοτάκη και τον λένε Μητσοτάκη. Το σέβομαι, το ακούω, θα προσπαθήσω να τους μεταπίσω. Μπορεί να τα καταφέρω, μπορεί και να μην τα καταφέρω. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν παίρνω σχεδόν 100.000 σταυρούς στη Β' Αθηνών, στις τελευταίες εκλογές, μόνο και μόνο λόγω του ονόματος. Την πρώτη φορά που πολιτεύτηκα, είπα από την αρχή με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, όταν πολιτεύεται κάποιος για πρώτη φορά και έρχεται από πολιτική οικογένεια, έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Στη συνέχεια όμως αυτό μπορεί να γίνει και μπούμερα. Και βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο, λέμε, χτύπα ξύλο. Αυτό το ευχόμαστε, δεν γίνεται. Κάποιος θα μπει στο δεύτερο γύρο. Εάν δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο, ποιον θα στηρίξετε? Θα περάσω στο δεύτερο γύρο. Αυτή είναι πολιτική απάντηση. Όχι, είναι. Το πιστεύω. Πραγματική. Το πιστεύω βαθιά. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς υποψήφιος
να σας απαντήσει αυτή την ερώτηση. Τώρα είναι απάντηση. Στην προηγούμενη απάντηση, να σας πω κάτι, στην προηγούμενη ερώτηση του Δημήτρη, δώσατε δύο απαντήσεις που δεν τις περιμέναμε τόσο πολύ. Γιατί η σωστή απάντηση είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά μου, είναι η μετριοπάθειά μου. Για σας τους πολιτικούς που λένε, γι' αυτό σας το λέω. Άρα εσείς λέτε εγώ ότι δεν είμαι. Θα βγείτε, θα στο ρωτήσω. Εγώ δεν είμαι ξύλινος πολιτικός. Έχουμε κάνει πολλές κουβέντες, να ξέρετε ότι... Το ξέρουμε, κύριε Μητσοτάκη. Νομίζω με ρωτήσατε για τα ελαττώματα. Να σας πω και ένα πλεονέκτημα. Γιατί με ρωτήσατε για τα αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν είναι προβλήματα. Ναι, γιατί συνήθως η πολιτική τα ελαττώματα θα γυρίσουν σε πλεονεκτήματα. Πάντως να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Εγώ πάντως λέω την άποψή μου και έχω το θάρρος της γνώμης μου και αυτό νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Εάν δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο, θα βγείτε ανοιχτά να πείτε στηρίζω τον τάδε ή τον τάδε. Πάλι δεν θα σας απαντήσω. Δεν το σκέφτομαι καν. Δεν το σκέφτομαι. Ωραία, να ρωτήσουμε κάτι άλλο λοιπόν. Λένε πολλοί ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία προετοιμασίας των επόμενων γενεών των τζακιών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, να γίνει τώρα ό,τι γίνει, για να προετοιμαστούν για την επόμενη γενιά ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Κώστας Καραμαλής. Τι απαντάτε? Ο Τζούνιορ Κώστας Καραμαλής. Ξέρετε, δεν είμαστε μοναρχία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βεβαίως έχουμε μια παράδοση στην Ελλάδα πολιτικών οικογενειών. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που την έχει. Mm-hmm. Μόνο, στο κάτω-κάτω. Και εμείς ψηφιζόμαστε. Και εγώ με σταυρό εκλέγομαι. 5 φορές έχω εκλεγεί. Τις 3 πρώτος και την 4η 2. Λοιπόν, με πολύ μεγάλο αριθμό σταυρών. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κληρονομική συνέχεια στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Και από τη στιγμή που θα εκλεγεί ο επόμενος αρχηγός από την κοινωνία με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που θα έρθουν να ψηφίσουν, τι τα συζητάμε αυτά τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή αυτή η συζήτηση. Πραγματικά. Ούτε, και να σας πω και κάτι ακόμα. Αν έχουμε δώσει την εντύπωση ως Νέα Δημοκρατία ότι η μάχη διαδοχής είναι μια ιδιοκτησιακή υπόθεση που αφορά λίγους πίσω από κλειστές πόρτες, έχουμε κάνει ένα λάθος. Δεν μας κάνει καλό αυτή η εικόνα ως κόμμα. Mm-hmm. Και εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία που δεν θα χωρίζεται σε σαμαρικούς, καραμαλικούς, μητσοτακικούς, με μαρακικούς. Δεν τη θέλω αυτή την Νέα Δημοκρατία. Φοβάστε διάσπαση? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Μα καθόλου. Ποιο φοβάστε περισσότερο από τους άλλους τρεις? Όχι, δεν φοβάμαι διάσπαση, να το εξηγήσω αυτό. Διότι νομίζω ότι η ίδια η διαδικασία διαφυλάσσει την ενότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση διάσπασης στη Νέα Δημοκρατία. Όποιος τολμήσει την επόμενη μέρα ηττημένος να αμφισβητήσει τον αρχηγό, νομίζω θα απομονωθεί πάρα πολύ γρήγορα από την ίδια την κοινωνία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε μια υποχρέωση. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι ο πιο κατάλληλος να πάρω τη Νέα Δημοκρατία από το 28% και να τη μεγαλώσω πολύ. Αυτό σημαίνει ότι σε μια πλατιά, να πω μια φράση μόνο, σε μια πλατιά κεντροδεξιά πρέπει να χωράνε και ελαφρώς διαφορετικές απόψεις. Αυτό σημαίνει εσωκομματική δημοκρατία. Αν πάμε μονολυθικά, ο αρχηγός αποφασίζει και όλοι. Καλά, είναι πρωτόγνωρη διαδικασία τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Θα το βρείτε το βηματισμό σας. Είδατε, εξελισσόμαστε κι εμείς. Ποιον φοβάστε περισσότερο? Δεν φοβάμαι κανέναν περισσότερο. Αυτό το οποίο δεν θα ήθελα να δω, σας το είπα και πριν, είναι αναφορές οι οποίες να αδικούν και να προσβάλλουν τον χαρακτήρα των υποψηφίων. Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Όχι, και αυτό, να σας πω κάτι, και αυτό που είπε και ο κύριος Γιακουμάτος, δεν το θεωρώ χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Όχι, αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Δεν το είπα ως χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή επίσης πολλή συζήτηση γίνεται. Ο κύριος Μεϊμαράκης το απάντησε. Χρειάζεστε αντιτσίπρα στη Νέα Δημοκρατία? Διότι η συζήτηση πια, και ενδεχομένως κάποιοι υποψήφοι να το πάνε εκεί, ότι έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό, 40 χρονών κλπ. Πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε βρίσκοντας τον αντιτσίπρα? Θυμάστε τη συζήτηση με τον Αντρία το 85 που ψάχναμε τον αντιαντρία και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε είχε εμφανιστεί ως το αντίπαλο δέος που μπορεί να νικήσει τον Παπανδρέου. Επειδή ο βασιλιάς θα αποδειχθεί πολύ σύντομα γυμνός, για να φέρουμε στον κύριο Τσίπρα, χρειαζόμαστε ακριβώς το ανάποδο. Χρειαζόμαστε ένα οργανωμένο κόμμα που θα παράγει πολιτική και θα προτάξει μια ομάδα στελεχών η οποία θα μπορεί την επόμενη μέρα να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας. Βεβαίως και το πρόσωπο του αρχηγού παίζει ρόλο. Βεβαίως και ο αρχηγός θα πρέπει να μπορεί να σταθεί στη Βουλή απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Αλλά ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι μόνο να κερδίσει εκλογές. Οι καλές κυβερνήσεις χτίζονται στην αντιπολίτευση. Σωστή. Και αυτό θέλει στελέχη, θέλει θέσεις, θέλει προετοιμασία. Όλα αυτά εγώ θέλω να τα κάνω στη Νέα Δημοκρατία όσο θα είναι στην αντιπολίτευση. Ώρα... Διότι μόνο έτσι. Δεν είναι μόνο να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι και τι κάνουμε μετά. Ναι, σωστό είναι. Την ώρα που υπέγραφε την υποψηφιότητά σας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε προσωπικό επίπεδο, τι σας είπε, και ένα υποερώτημα, έχει ξεκαθαρίσει ποιον θα στηρίξει η αδερφή σας, κυρία Μπακογιάννη? Εσάς ή κάποιον άλλον? Ως προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πρέπει να σας πω ότι ήταν προφανώς
πολύ συγκινημένος, μου έδωσε την ευχή του, αυτό που θα κάνει ο κάθε πατέρας που θέλει το καλό του παιδιού του. Τώρα για την Ντόρα την Μπακογιάννη νομίζω θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Η ίδια δημόσια... όχι, δεν έχει... το οικογενειακό ρωτάμε, αν το έχετε ξεκαθαρίσει. Δημόσια, εντάξει. Η ίδια δημόσια δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος αυτού. Εμείς εγώ με τον Ντόρα έχουμε πολύ καλή προσωπική σχέση. Δεν είναι όμως μυστικό ότι δεν συμφωνούσαμε σε όλα πολιτικά. Και όταν η Ντόρα έκανε το δικό της κόμμα, εγώ δεν ακολούθησα. Ωραία. Και νομίζω ότι βλέπουμε και τα της Νέας Δημοκρατίας, όχι κατά ανάγκη μέσα από το ίδιο. Σας, αυτό λέμε. Τα βρήκατε μεταξύ σας. Μια χαρά είναι η σχέση. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό. Όχι, μια χαρά. Περιμένετε να τοποθετηθεί δημόσια. Επειδή τα λέμε όλα, κυκλοφορεί ότι αυτή η κόντρα Μπακογιάννη Μητσοτάκη είναι ψεύτικη. Ότι έχει γίνει επί τούτου, ούτως ώστε να βοηθηθείτε εσείς να στηριχθείτε, επειδή η Μπακογιάννη δεν σας στηρίζει. Είναι αλήθεια. Θα μου πείτε ότι. Όχι, σας λέω τι ακούγεται στο παρασκήνιο στους διαδρόμους της Συγκρού. Είναι σαν να μου λέτε, δεν πάω πολύ στη Συγκρού και δεν κινούμαι στους διαδρόμους της. Και δεν πρέπει να είμαι και στη Συγκρού, γιατί είμαι υποψήφιος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπαίνω σε τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι αυτά αγγίζουν το όριο του κουτσομπολιού και νομίζω ότι είναι και προσβλητικές, νομίζω και για το χαρακτήρα και των δυο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει και από το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Το πιθανότερο είναι ότι θα τα ξαναπούμε. Και θα φιλοξενήσουμε εδώ όλους τους υποψηφίους. Debate θα κάνετε μεταξύ σας. Αποφεύγω λίγο τον όρο debate. Διότι το debate συνδέεται στην συνείδηση του κόσμου με μια σκληρή αντιπαράθεση. Δημόσια συζήτηση, ναι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, σε οποιαδήποτε σύνθεση, με θεματικές ενότητες. Δηλαδή, τώρα με συγχωρείτε, να βγείτε εσείς, ας πούμε, με τον κύριο Γεωργιάδη ή με τον κύριο Τζιτζικώστα ή με τον κύριο Μεϊμαράκη σε μια εκπομπή στη τηλεόραση. Γιατί όχι. Δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Άρα, αν σας καλέσουμε εδώ με έναν συνυποψήφιό σας, εσείς είστε ανοιχτός. Είστε ανοιχτός. Ένα και δύο και τρεις. Το λέω ότι νομίζω ότι εκεί, ξέρετε, όταν κάθεσαι με τον άλλον δίπλα και ο άλλος είναι φίλος, διότι όλοι είναι φίλοι, μη χάνεστε, εκ των πραγμάτων θα συζητήσουμε πολιτικά. Είναι πολύ, πιο εύκολο. Για την εικόνα του κόμματος θα είναι καλά. Βεβαίως. Θα είναι πολύ καλό. Θα είναι πολύ καλό. Και οι εργατικοί το έκαναν. Και το έκαναν και με ερωτήσεις και με κοινό. Εγώ θα ήμουν ανοιχτός και σε συζήτηση με ερωτήσεις από κοινό. Το έκαναν διότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται πολύ διαφορετικές κοσμοθεωρίες και απόψεις για τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Άλλη Νέα Δημοκρατία θα έχει με τον κύριο Μεϊμαράκη, άλλη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη, άλλη με τον κύριο Τζιτζικώστα, άλλη με τον κύριο Γεωργιάδη. Και πρέπει να διαλέξει. Και πώς θα το καταλάβει αυτό. Αφού θα έχουμε τέσσερις διαφορετικές Νέες Δημοκρατίες, πόσοι άλλοι τρεις θα υποταχθούν στη Νέα Δημοκρατία του ενός. Διότι αυτό επιβάλλει η δημοκρατική ευαισθησία του κόμματος. Ο καθένας βάζει το δικό του στίγμα. Αλλά από εκεί και πέρα, αλίμονο αν δεν σεβόμασταν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές απόψεων. Οι αρχές του κόμματος ποιες είναι για τις αρχές του κόμματος. Οι αρχές του κόμματος. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία να ξεκινάει από το κέντρο, να πηγαίνει στους φιλελεύθερους και να καταλήγει στην ακροδεξιά. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του ευρωπαϊκού πραγματισμού, του ορθού λόγου που αντιπαλεύεται στο λαϊκισμό. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά προφανώς ο κάθε αρχηγός θα δώσει το δικό του στίγμα. Αλλιώς δεν θα κάναμε εκλογές. Ναι, αλλά θα πείτε εσείς ότι. Να κάνουμε κλήρωση. Εγώ είμαι ο φιλελεύθερος, δεν θέλω, ας πούμε, τους ακραίους. Ποιος το είπε αυτό. Να το απαντήσω αυτό, αν μου δώσετε 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μια μεγάλη παράταξη, στην οποία κάποιος ο οποίος αισθάνεται κεντρός, εγώ προσδιορίζω όμως κεντροδεξιός, αλλά κάποιος που αισθάνεται κεντρός, πρέπει να αισθάνεται εξίσου άνετα με κάποιον ο οποίος αισθάνεται δεξιός. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι η κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας. Αλλιώς η μειοψηφία θα αισθάνεται ότι στραγγαλίζεται, ότι υποτάσσεται και τότε ναι, το ενδεχόμενο μιας διάσπασης θα είναι πιο πιθανό. Άρα η εσωκομματική δημοκρατία για μια μεγάλη παράταξη είναι απαραίτητη υποχρέωση. Κατοχύρωση τάσεων, λέτε, μέσα στο κόμμα. Πείτε το όπως θέλετε. Μια... Δεν θα κολλήσουμε στις λέξεις. Τώρα που είδα μια συνέντευξη. Ο κύριος Λούλης για ακόμη μια φορά, θυμάστε τι είχε γίνει παλιά, χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία όχι απλά φθαρμένο προϊόν, τελειωμένο προϊόν. Και λένε κάποιοι, μήπως αντί να γίνεται όλα αυτά, θα ήταν καλύτερα να κάνετε ένα νέο κόμμα. Κοιτάξτε. Να μείνει η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν ως μια ιστορική παράταξη και να υπάρξει κάτι καινούριο. Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω τις απόψεις του κ. Λούλη. Θυμάμαι και την πρώτη του αναφορά περί φθαρμένου προϊόντος σε άλλη εποχή και τα ζητήματα που είχε δημιουργήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται μια ριζική ανανέωση, το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, όχι τίποτα διαφορετικό. Τα μεγάλα κόμματα, τα ιστορικά κόμματα δεν εξαφανίζονται. Και νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι και προσβλητική σε ένα βαθμό για το 28% των πολιτών που τη στήριξαν και τη στηρίζουν.
Ευχαριστούμε κύριε Μητσοτάκη. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.